Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Βάσης Μπρουζιώτη. Είμαστε στο κανάλι του GeFi.gr, στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες του website μας. Σήμερα κοντά μας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Απόστολο Παπανικολάου, επικεφαλής προπονητή του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΣΚΟ στην ΚΟ. Και δίπλα του είναι ο σενσέι του, ο δάσκαλός του, ο κύριος Πάτροκλος Μακρύς, που έρχεται από την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, Αυστραλία. Από τη μακρινή Αυστραλία και μετά από 11 χρόνια συναντιέται ξανά ο δάσκαλος με τον μαθητή, να πούμε έτσι. Και καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφορμή αυτής της συνέντευξης είναι ένα διήμερο σεμινάριο Ζουζίτσου που πραγματοποιείται 27 και 28 Απριλίου στην ΚΟ, στο Αθλητικό Κέντρο Κόδο ΠΑΒΣ. Ωστόσο, είναι και η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα και τον κύριο Μακρύ και τη σχέση που έχει ο δάσκαλος με τον μαθητή, λοιπόν. Κύριε Μακρύ, καταρχάς να αρχίσω λίγο από εσάς, να σας ρωτήσω πώς, να πούμε, στα άγουρα χρόνια, μιλάμε για κάποιες δεκαετίες πριν, στην ΚΟ αποφασίσετε και ανοίγετε ένα σύλλογο δικό σας μαχητικών αθλημάτων. Πώς έτσι μπήκατε σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε δύσκολα χρόνια έτσι, στην χώρα μας, στην Ελλάδα? Κοίτα, εγώ ξεκίνησα τις πολεμικές τέχνες ηλικία 13 χρονών το 1978. Ξεκίνησα στην Αυστραλία, από εκεί φύγαμε πάλι, γυρίσαμε στην Ελλάδα το 80, από το 80 μέχρι σήμερα ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες. Ασχολήθηκα με το κοινάο καράτη στην αρχή στην Ελλάδα από τον 80, μετά μπήκαμε στο Jiu-Jitsu και στο Τζούντο με τις ελληνικές ομοσπονδίες. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1992, σαν 1992 στην ΚΟ. Σαν ιδρυτής του συλλόγου, προπονητής του συλλόγου, chief instructor του συλλόγου και άλλες ομοσπονδίες. Σήμερα βρέθηκα πίσω εδώ και βλέπω ότι ο σύλλογος ΑΕΤΟΣΚΟ ζει ακόμα, έχει μια μεγάλη ιστορία από το 1992. Ο σύλλογος, όταν ξεκίνησε το 1992 στην ΚΟ, ξεκίνησε με δύο παιδιά, με 10, 15, και ανέβαινε. Είχαμε κάνει τεράστια πρωταθλήματα διασυλλογικά στη Ρόδο, πανελλήνια πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα. Είχαμε συμμετέχει τότε με την Ελληνική Ομοσπονδία και του Καράτη και πιο πολύ με την Ελληνική Ομοσπονδία Ζουζίτσου, που ζει σήμερα και πράγματι έχει τεράστιο έργο μπροστά τη με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζουζίτσου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ακόμα μέλος, συνεργάτης και φίλος μαζί με όλα αυτά τα παιδιά, όλους τους πρόεδρους, το Δέλτα Σίγμα και στην ΚΟ και στην Αθήνα. Αισθάνομαι σαν δεν είμαι ξένος. Αυτό είναι το μεγάλο έργο μας, ναι. Ότι κρατάμε αυτή την οικογένεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και υπάρχει μεγάλη συνεργασία και με τον Αποστόλη, που είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζουζίτσου στην Ελλάδα. Και συμμετέχει ακόμα και τρέχει ακόμα με τα παιδιά του. Και δεν είχα σταματήσει ποτέ την επικοινωνία όταν έφυγα πριν 11 χρόνια. Υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε συνεργασία και μπράβο του Αποστόλη που κράτησε το σύλλογο εκεί που το κράτησε. Μόνος του πάλεψε και δεν χάθηκε. Να μερικές ρωτήσω φορές λίγο. Σωματεία χάνονται. Σίγουρα. Σίγουρα, έτσι είναι. Να ρωτήσω λίγο πώς έγινε η πρώτη σας επαφή, δηλαδή πώς Απόστολε πήγες πρώτη φορά και γνώρισες το άθλημα και μέσα στο σύλλογο και πώς έτσι υπήρξε αυτό το δέσιμο σενσέι με αυτή, δηλαδή. Για πες μου λίγο. Ναι. Κατά κύριο λόγο ήταν μια εποχή που όπως όλοι τότε με τις ταινίες και όλα αυτά τα σχετικά που βλέπαμε, που ήταν, ας πούμε, η εποχή που οι πολεμικές τέχνες ήταν σαν ένα αναδυόμενο καινούριο άθλημα εκείνη την εποχή. Όλος ο κόσμος κοιτούσε τηλεόραση, πολεμικές τέχνες. Κάποια στιγμή εμείς εδώ στη ΚΟΠ είχαμε, οι γονείς μου είχαν το πρώτο βίντεο κασετάδικο. Και μικρό παιδί συνήθιζα, όποτε πήγαινα σπίτι και ερχόταν μια πολεμική καινούργια ταινία, κυρίως του Μπρους Λι, ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου, να φέρνει την ταινία και να βλέπουμε τις πολεμικές τέχνες. Μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και βλέπαμε. Μας άρεσε όλο αυτό.
προσπαθούσαμε να το μοιηθούμε με κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή με πήγαν οι γονείς μου στη σχολή του δάσκαλου του Πάτροκλου Μακρύ και πήγα στη σχολή του 13 χρονών. Πριν όμως από αυτό, στα 8 μου χρόνια υπήρχε μια σχολή πυγμαχίας ενός του Μάικ του Παλαπάνη, του αείμνηστου Μάικ Παλαπάνη, ο οποίος έφερε την πυγμαχία αστικό. Και επειδή μέναμε στην ίδια πολυκατοικία για πάρα πολλά χρόνια, μου χτυπούσε το κουδούνι μικρός όταν ήμουν και μου λέει, κατέβα, πάμε, έλα στη σχολή εκεί να δεις, να λίγο βάζαμε χάντια 8 χρονών, λίγο έτσι πυγματικά και κάναμε λίγο διάφορα. Αλλά να πω την αλήθεια, δεν ήθελαν οι γονείς μου αυτό το πράγμα. Δεν ήθελαν το χτύπημα που έβλεπαν στο κεφάλι, να σου πω έτσι. Ξέρεις πώς ήταν παλιά. Γι' αυτό είναι, μιλάμε τώρα για κάποιες πολλές δεκαετίες. Ήταν τα πράγματα λίγο πολύ διαφορετικά. Διαφορετικά, ναι. Πολύ, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση η πυγμαχία αυτή τη στιγμή με το τότε. Τώρα προσέχουν πάρα πολύ, φοράνε μάσκες κλπ. Έτσι. Οπότε σαν δεύτερο άθλημα ήταν η συνέχεια μου με το δάσκαλο εδώ να γνωριστώ και να κρατήσω το, να πάω στο καράτε. Όλα τα παιδιά είχαν το δικό τους έργο, να το πω, το δικό τους τρόπο να εξελίζονται, πώς θέλουν να προχωρήσουν στη ζωή τους. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι εσύ θα γίνεις δάσκαλος, εσύ θα γίνεις πρωταθλητής. Όχι, ήταν ένα έργο αθλητισμού, υγεία, και προσπαθήσαμε εμείς σαν δάσκαλοι τότε να μάθουμε τα παιδιά μας αυτόν τον τρόπο. Υγεία, αγάπη. Να προσφέρουμε κάτι στα παιδιά στο αθλητισμό. Τώρα, η εξέλιξη που έφτασε ο Αποστόλης αυτή τη στιγμή εδώ, εγώ του λέω μπράβο του. Το ήθελε, το έκανε. Αυτή είναι η αγάπη των πολεμικών τεχνών για μένα. Όπως και εγώ όταν ξεκίνησα, επειδή μ' άρεσε. Όταν ήμουν μικρός, πιτσιρικάς. Και τη μια στιγμή γύρισα στο δάσκαλό μου τότε ο συγχωρεμένος, του λέω, δάσκαλε, θέλω να ανοίξω σχολή. Μου λέει, πού θα πας για να ανοίξει σχολή. Μου λέει, θα πάω στην ΚΟ. Την αγάπησα. Ωραία, πήγαινε. Και είχαμε και τη στήριξη από την Ομοσπονδία, δασκάλους και οι συναδέλφοι όλοι. Και ανοίξαμε εκεί. Όπως ανοίξανε πάρα πολλοί άλλοι αθλητές στη σειρά μου τότε, ας πούμε το 80, το 90, ανοίξανε σχολές σε όλη την Ελλάδα. Και τα τελευταία 1,5 χρόνο έχω γίνει τεχνικός αντιπρόσωπος, Sports Director, Technical Advisor, στην Αυστραλέζικη Ομοσπονδία Jiu-Jitsu, στην Αυστραλία. Με την συνεργασία και εδώ τα παιδιά στην Ελλάδα με την Ελληνική Ομοσπονδία Jiu-Jitsu και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Jiu-Jitsu. Είχαμε δημιουργήσει το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, πριν 1,5 μήνα. Μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω και την Australian Jiu-Jitsu Federation για αυτή την συνεργασία που με βάλανε μέσα, με εμπιστευτήκανε, και οι επαφές μου με την Ελλάδα δεν είχαν σταματήσει ποτέ. Γι' αυτό έχουμε τέτοια δύναμη, παράδειγμα, με το σύλλογο του ΑΕΤΟ, με τον Αποστόλη, με την Ελληνική Ομοσπονδία και συνεργασία με την Αυστραλέζικη Ομοσπονδία και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Jiu-Jitsu, με τον πρόεδρο μας εδώ, που είναι η Ελλάδα, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Έχουμε καλές επικοινωνίες και πάμε μπροστά. Αυτό που θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει πάνω από 2.000 με 2.500 άτομα στην Κρήτη. Θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu-Jitsu. Μπράβο. Εκεί. Ναι. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο γεγονός. Συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί, συγχαρητήρια και στην Ελληνική Ομοσπονδία που θα δημιουργήσει αυτό το έργο. Ο πρόεδρος της Αυστραλέζικης Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή είναι ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος. Είναι και Έλληνας. Είναι και Έλληνας. Παλιός μαχητής, παλιός αθλητής στα συστήματα της πάλης, στο Brazilian Jiu-Jitsu και Jiu-Jitsu. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπημένος εκεί στην Αυστραλία, και έχει σπρώξει το Jiu-Jitsu μαζί, together με μένα, να το πάμε μπροστά. Οι Έλληνες είναι πολύ δυναμικά στο άθλημα εκεί πέρα. Στην Αυστραλία έχουμε πάρει τις καλύτερες, καλύτερα πόστα. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ωραία. Βρίσκουμε εδώ τώρα στο νησί. Θα δημιουργήσουμε ένα μικρό σεμινάριο να διδάξουμε αυτά τα παιδιά στο πρόγραμμα Jiu-Jitsu. 27 και 28, έτσι, στο αθλητικό κέντρο Κόδο Παύς.
Εκεί είναι ένα διήμερο σεμινάριο παραδοσιακού ζουζίτσου. Τι θα δούμε εκεί? Θα δούμε τα προγράμματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Ζουζίτσου αναλυτικά. Τα αγωνιστικά προγράμματα, αυτό θα διδάσκω. Πώς μπορούν αυτά τα παιδιά να αγωνιστούν καλύτερα και καλύτερα στο σύστημα του fighting, στο Jiu system και ό,τι άλλο disciplines έχει η Ομοσπονδία, όπως έχει τον Εουάζα, που ο Αποστόλης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον Εουάζα, που είναι, αν το πούμε σε άλλη ονομασία, το BJJ. Jiu-Jitsu. Ναι. Λέγεται Νεουάζα στο, στο Jiu-Jitsu το δικό μας. Έτσι ακριβώς. Και αυτές τις δύο μέρες είναι ανοιχτό το σεμινάριο για όλους τους παλιούς μου φίλους, μάθητες, οι παλιοί μαθητές από το 1992 μέχρι σήμερα να έρθουν να μας δούνε, να συμμετέχουν αν θέλουν μαζί με τον δάσκαλο, να αγκαλιαστούμε, να θυμηθούμε τα παλιά μας. Βέβαια. Μια συγκέντρωση για τους παλιούς και για τους καινούριους αθλητές να δούνε το έργο που ξεκίνησε από το 1992 μέχρι σήμερα, τι είναι αυτή η οικογένεια που λέμε. Που εγώ θέλω να πω στον Αποστόλη, με την καρδιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστόλη, για το έργο που κράτησες, που κράτησες το σύλλογο γερά, μέσα στα χέρια σου και το συνεχίζεις. Γιατί είπαμε, ο πατέρας στο γιο, ο γιος στο πατέρα, όπως η Ιαπωνία. Εκεί οι Ιάπωνες ξέρεις πως είναι. Ο παπάς μου ήταν ο μάστερ, ο γιος μου γίνεται μάστερ και ο γιος μου θα συνεχίσει και, και βλέπεις εκεί σωματεία οι παλιές παραδοσιακές σχολές που δεν κλείνουν ποτέ και συνεχίζουν φόρο ζωή 200 χρόνια ιστορία. Και μακάρι ο σύλλογος να περάσει αυτό το έργο και να έχει μια ιστορία όχι μόνο για σήμερα και για το μέλλον. Από όσο θέλω να σε ρωτήσω λίγο, ποια χαρακτηριστικά του δασκάλου του Πάτροκλου είναι αυτά που εσύ σου έχουν όλα αυτά τα χρόνια τα κουβαλάς μαζί σου. Ήταν ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψες για το τι σημαίνει sensei. Πραγματικά και ουσιαστικά, και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω ποια χαρακτηριστικά αυτά είναι που ουσιαστικά σου εμφύσισε ο δάσκαλος μέσα προκειμένου εσύ να συνεχίσεις και να έχεις αυτό το ίδιο όραμα και την ίδια οπτική απέναντι στον μαχητικό αθλητισμό εν γέννη. Σαν εποχή τότε οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι αγάπησαν πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες, διδάχθηκαν με τέτοιο σθένος που πιστεύω από μία ηλικία και μετά θα χαθεί αυτή όλη η αγάπη των πολεμικών τεχνών μόνο αν υπάρξουν άνθρωποι όπως ο δάσκαλός μου. Αυτό που κουβαλούσαν είναι κάτι πολύ σπάνιο στις πολεμικές τέχνες. Ο τρόπος της ακουστικής, της διδασκαλίας, της μετάδοσης, αλλά και να σε κάνει να πιστέψεις για να πετύχεις το όνειρό σου, ήταν αυτό που εμένα μου έκανε τη διαφορά και που κράτησα μέσα μου. Ήταν αυτό που μέσα μου θεωρητικά ίσως έψαχνα να βρω σαν αναζήτηση και το βρήκα στον δάσκαλό μου Πάτροκλο Μακρύ. Πολεμικές τέχνες δηλαδή δεν είναι μόνο μαθαίνω να χτυπάω, να κλωτσάω. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής και ένας τρόπος να μεγαλώνει κάποιος με την αγάπη. Που τον φέρει ο Πάτροκλος Μακρύς. Και σένσεϊ, να ρωτήσω κάτι. Για ο τρόπος της προσέγγισής σας εκείνο τα χρόνια, επειδή ήταν και λίγο πιο άγουρα χρόνια, το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που λέμε θα εμφυσίσει, αυτό που λέμε θα εμπνεύσει το μαθητή. Καταλαβαίνετε ότι δεν θεωρώ ότι ήταν λίγο και ενδεχομένως στην εποχή μας δεν είναι πιο εύκολο, αλλά τότε σε πιο σκληρά χρόνια ήταν φαντάζομαι πιο δύσκολο να έχει κάποιος αυτή την οπτική απέναντι. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Έμαθα από τον πρώτο το δάσκαλό μου πράγματα που, τι να πω, η αγάπη προς το άθλημα. Για μένα τίποτα δεν ήταν δύσκολο. Ήταν ευχάριστη. Ήμουνα πάντα ανοιχτός. Ήμουνα πάντα λογικός σε αυτό που μαθαίνω. Ήθελα να το κάνω 100% ακριβώς όπως ήταν το σύστημα. Ούτε να κοροϊδέψω, ούτε να λέω εντάξει είσαι, έτσι το κάνεις, έτσι το κάνεις. Δεν πειράζει. Ήμουνα πολύ λεπτομερής στην τεχνική μου. Και εκεί καταλαβαίνεις ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος δεν είναι ο δάσκαλος. Εντάξει, γιατί αν έχεις ένα παιδί που έχει δυσκολία, έχεις 10 παιδιά, έχεις 100 παιδιά, δεν πρέπει να ξεχωρίσεις το ένα παιδί με το άλλο. Πρέπει όλοι πρέπει να είμαστε ίδιοι
Και όλοι πρέπει να αγαπήσουν αυτό που κάνουν. Και για να μπορούν να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, πρέπει να έχει μια καλή μετάδοση ομιλίας, respect που λέμε. Όπως κάνω respect εγώ τον αθλητή, ο αθλητής θα κάνει respect εμένα. Και γινόμαστε σαν πατέρας και γιος, φίλος και αδερφός μέσα στη σχολή. Και αυτό έχει μείνει εδώ στην ΚΟ και χαίρομαι πάρα πολύ που γύρισε μετά από τόσα χρόνια. Με σταματάνε στους δρόμους, μου λένε δάσκαλε πού είσαι, σε χάσαμε, γιατί δεν έρχεσαι πίσω. Και 1002 και βλέπω ότι όλοι με αγκαλιάζουν και με έχουν λείψει και τους λείπω γιατί έφαγα τη ζωή μου εδώ, παράδειγμα, στις πολεμικές τέχνες και όλοι γνωρίζουν, ο Πάτροκλος είναι ο Πάτροκλος, τέλος, δεν υπάρχει άλλος Πάτροκλος στο νησί που μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε. Εγώ θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους αυτούς που περάσαν από το 92, τώρα έχουν γίνει οικογενειάρχες, έχουν παιδιά και όλα αυτά και ακόμα με εκτιμάνε, με θυμούνται και το περνάνε αυτό και στα παιδιά τους. Ο δάσκαλός μου ήταν ο Πάτροκλος. Ήταν ένας από τους καλύτερους δασκάλους που έχουν δει ποτέ. Όχι, δεν το λέω για μένα, μόνο πράγματι η σειρά μας τότε που πέρασε, που ξεκινήσαμε το καράτι στην Ελλάδα από το 80 με το 90, για μένα ήταν οι καλύτεροι αθλητές στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γιατί είχαμε πράγματι συμμετέχει και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Όλα τα παιδιά ήταν ενωμένα σαν μια γροθιά και σαν μια οικογένεια. Και σήμερα όλα αυτά τα παιδιά, είτε είναι σε επιτροπές ομοσπονδίες εδώ στην Ελλάδα, είτε έχουν δικιά τους σχολή και ακόμα είμαστε σαν μια γροθιά, σαν μια οικογένεια. Παίρνουμε τηλέφωνο και μερικές φορές θέλουμε να κλάψουμε από τη χαρά μας. Αυτό υπάρχει ο σενσέι, η δάσκαλη και η αγάπη προς το άθλημα. Όχι, δεν σε ξέρω γιατί έφυγες μετά από 10 χρόνια. Υπάρχει αυτό το τρόπο ότι η οικογένεια ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό. Στο σύστημά μας. Ναι. Και αυτό μερικές φορές λέτε, θέλω να κλάψω για αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει να το λέμε. Στο σύλλογο, παράλληλα αυτό το Σαββατοκύριακο με το σεμινάριο, θα δοθούν μετά αρκετά χρόνια, θα δοθούν 3 μαύρες ζώνες, οι οποίες τις εξετάσεις θα τις κάνει ο δάσκαλος εδώ. Εγώ, τι να πω, δάσκαλος έχει το σεβασμό μου. Το ευχαριστώ είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να πω, να του πω αυτή τη στιγμή για την οποία θέση βρίσκομαι, για την όποια θέση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και βιοπορίζομαι από τον αθλητισμό. Ζω, αναπνέω. Γενικότερα έχει γίνει μεγάλο στήριγμα της ζωής μου τα τελευταία χρόνια. Έχω δημιουργήσει αθλητές οι οποίοι αθλητές αύριο θα βγουν στην κοινωνία έξω. Θα συνεχίσει αυτός ο κύκλος των πολεμικών τεχνών. Αυτό το κλαδί, το παρακλάδι θα πάει παρακάτω. Και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα αυτά. Επίσης, ένα τελευταίο θέλω να πω ότι καθώς βρέθηκε πίσω εδώ στην ΚΟ ο δάσκαλος, πολλά πράγματα του που τον κουβαλούσαν επί χρόνια, πολλές αναμνήσεις του όπως σπαθιά, κατάνες, όπλα τα οποία έχει μεγαλώσει με αυτά, μου τα χάρισε με την προϋπόθεση κάποια στιγμή, επειδή έχω ένα όνειρο και εγώ να ανοίξω μια σχολή, αυτά να τοποθετηθούν μέσα στη σχολή και να αξιοποιηθούν αναλόγως. Οπότε ο δάσκαλος πάντα έχει το σεβασμό, το δικό μου, όλων των αθλητών που πέρασαν δίπλα του. Τον ευχαριστούμε όλοι μαζί. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για αυτό που μας έχει κάνει και μας έχει διδάξει. Φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς, Απόστολε, το μεγάλο σεβασμό που τρέφεις απέναντι στο δάσκαλό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πάτροκλε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ και πιστεύω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Yeah.